Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είμαστε και πάλι μαζί σας και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενες. Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πούμε ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα ασχοληθούμε βέβαια οπωσδήποτε με το θέμα το ονοματολογικό, της ονομασίας των σκοπίων δηλαδή, μια και αυτό είναι η πρώτη είδηση της ημέρας. Θα σας ενημερώσουμε γύρω από αυτό. Θα έχουμε καλεσμένη στο στούντιο, Νίκη. Ναι, την κυρία Βάλα Σταυροπούλου Ελένη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ημοδοτών Εθελοντών Καλύμνου, ο Άγιος Παντελεήμονας. Μια και είναι η παγκόσμια ημέρα του Εθελοντού Ημοδότου. Οπότε θα την έχουμε κοντά μας και να πούμε ότι το τριήμερο αυτό και χθες και σήμερα και αύριο διενεργείται στο νοσοκομείο μας εθελοντική αιμοδοσία. Λοιπόν, εκτός από αυτό, να πούμε ότι θα έχουμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Λέρου κοντά μας να μας μιλήσει για λίγο για το έργο του Συλλόγου, μια και είναι νεοσύστατος. Θα δούμε και φωτογραφικό υλικό από ένα συναπάντημα μικρασιατών που έγινε στη Σάμο. Επίσης, θα έχουμε και ρεπορτάζ. Έχουμε πάρει κάποιες δηλώσεις. Ένα ρεπορτάζ από τον πρώην πρόεδρο της ΑΝΕΚ και νυν δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Μιχάλη Λελέκη, ο οποίος με αφορμή τα τελευταία σχόλια γύρω από την ΑΝΕΚ θέλει και εκείνος να πει την άποψή του. Θα έχουμε και διάφορα, αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως, ολοταχώς μείνετε μαζί μας, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα του ονοματολογικού των σκοπίων αναμένονται τις επόμενες ώρες. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, χθες, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την καταρχήν συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ για την μετονομασία των σκοπίων σε Σεβέρνα Μακεδόνια. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τον Προκόπη Παυλόπουλο. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει μια καλή συμφωνία η οποία καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ελληνική πλευρά και αποτελούν αυτό που ονομάζουμε εθνική γραμμή εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή μια σύνδετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, η οποία θα είναι μία για όλες τις χρήσεις όπως ζητούσε η ελληνική πλευρά. Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, στη συμφωνία προβλέπεται ότι θα υπάρχει και μια σειρά αλλαγών στο Σύνταγμα των Σκοπίων σε ό,τι αφορά τους αλυτρωτικούς όρους που υπήρχαν. Κάτι που, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατοχυρώνει την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, την οποία κάποιοι στο παρελθόν προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν. Βλέπουμε και τα σχετικά βίντεο από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός, μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ την Τετάρτη, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, θα στείλει στους επικεφαλείς των κομμάτων τα κείμενα της συμφωνίας, σήμερα δηλαδή. Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τα Σκόπια για το ζήτημα της ονομασίας ανέφερε στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη διπλωματική νίκη αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Πάμε να τον ακούσουμε. Η ώρα και μετά από πολύμινες και επίμονες διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την επίλυση της χρόνιας διαφοράς μας σε ό,τι αφορά την ονομασία της γείτονος. Εδώ και πάνω από 70 χρόνια από την ίδρυση του γειτονικού ομόσπονδου κράτους της Ιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική χώρα έφερε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικειοποίηση της βαριάς πολιτισμικής κληρονομιάς της ελληνικής Μακεδονίας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι προκειμένου να αποκατασταθούν σχέσεις επικοδομητικής συνεργασίας και ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας και προκειμένου η Ελλάδα όχι μόνο να δεχθεί αλλά και να πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική των γειτόνων μας, οι τελευταίοι συμφώνησαν να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία για όλες τις χρήσεις και έναντι όλων. Συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Σεβέρνα Μακεδόνια, δηλαδή στη γλώσσα μας, σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η αλλαγή του ονόματος θα υλοποιηθεί τόσο σε ό,τι αφορά τις διεθνείς και διμερείς τους σχέσεις, όσο όμως και στο εσωτερικό. Με δύο λόγια, το όνομα αυτό θα ισχύει erga omnes, έναντι όλων, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι γείτονές μας ανέλαβαν την υποχρέωση να αναθεωρήσουν σχετικά το Σύνταγμά τους. Με τον τρόπο αυτό και υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συμφωνία,
Οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονές μας ως Μακεδονία θα τους αναγνωρίζουν εφ' εξής με το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Έτσι, επιτυγχάνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ελληνικής Μακεδονίας και των βόρειων γειτόνων μας και μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή συνταγματική τους ονομασία. Την ίδια στιγμή, και ίσως αυτό να έχει τη μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα και αξία για την Ελλάδα, στη συμφωνία που καταλήξαμε, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι βόρειοι γειτονές μας δεν έχουν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Ο όρος Μακεδόνας της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, διαχωρίζεται ρητά και κατηγορηματικά από τον όρο Μακεδόνας όπως τον χρησιμοποιούν και στη βάση του οποίου αυτοπροσδιορίζονται οι πολίτες της γειτονικής μας χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Συμφωνία αναγνωρίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ από το 1977 για την καταγραφή της γλώσσας των γειτόνων μας ως μακεδονικής γλώσσας, με την πρόσθετη όμως και σαφή διατύπωση ότι αυτή ανήκει στην οικογένεια των νότιο-σλαβικών γλωσσών. Γεγονός που, όπως ρητά αναγνωρίζεται, την διαχωρίζει απολύτως από την ελληνομακεδονική γλωσσική κληρονομιά και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η Συμφωνία επίσης προβλέπει ότι η υπηκότητα που θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα των γειτόνων μας δεν θα είναι Μακεδόνα σκέτο, όπως μέχρι σήμερα, αλλά Μακεδόνας πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την υπηκότητα των γειτόνων πολιτών ως πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αλλά πέραν αυτών, μεγάλη σημασία έχει και το γεγονός ότι συμφωνήσαμε οι γείτονές μας στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να αναλάβουν την υποχρέωση να αφαιρέσουν από το Σύνταγμά τους οποιαδήποτε αναφορά θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αλυτρωτική. Συγκεκριμένα, απαλήφονται οι αναφορές σε μακεδονική μειονότητα καθώς και στην ανάγκη προστασίας της. Αντικαθίσταται το άρθρο για την προστασία των συνόρων με απάλληψη των προβληματικών σημερινών αναφορών. Και τέλος, αφαιρούνται οποιασδήποτε έστω και έμεσα ιστορικές αλυτρωτικές αναφορές από το προήμιο του συντάγματός τους. Με τον κύριο Ζάεφ καταλήξαμε επίσης και σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή, κύρωση και θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Η συμφωνία, αφού υπογραφεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών, θα πρέπει να κυρωθεί από την Βουλή των Γειτόνων μας. Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα υποστηρίξει απόφαση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ταυτόχρονα θα υποστηρίξει την αποστολή πρόσκλησης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για την ένταξή της στον οργανισμό. Και οι δύο αυτές προσκλήσεις θα τελούν υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συνταγματικής αναθεώρησης που κατοχυρώνει τη χρήση του ονόματος έναντι όλων. Με απλά λόγια, εφόσον η συνταγματική αναθεώρηση δεν ευδοκιμήσει, τότε αυτοδικαίως ακυρώνεται η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και δεν εκκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, τέλος, θα κυρώσει την μεταξύ μας σύμβαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θέτοντάς την σε ισχύ, καθώς και το πρωτόκολλο ένταξης των γειτόνων μας στο ΝΑΤΟ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης στη γειτονική χώρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε ότι από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσει για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Ελλάδα για το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, το όνομα στο οποίο κατέληξαν οι δύο Πρωθυπουργοί είναι το Σεβέρνα Μακεδόνια.
Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων είπε ότι αυτή η ιστορική λύση, όπως την χαρακτήρισε, διαφυλάττει την μακεδονική εθνική και πολιτιστική ταυτότητα. Σημείωσε δε ότι η συμφωνία με την Ελλάδα για το ονοματολογικό ενδέχεται να επισφραγιστεί το επόμενο Σαββατοκυριακό. Παράλληλα, ο Ζοράν Ζάεφ τόνισε ότι η συμφωνία εγγυάται την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάλεσε την αντιπολίτευση να την στηρίξει. Την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ώστε η συμφωνία για το Σκοπιανό να πρέπει να εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή πριν υπογραφεί από τον Πρωθυπουργό, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την έντονη αντίδραση επίσης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ανακοίνωσε την επίτευξη της συμφωνίας για το ονοματολογικό των Σκοπίων. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για μυστική διπλωματία, ενώ έκανε λόγο για περιφρόνηση του ελληνικού λαού από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να τον ακούσουμε. Ύστερα από 6 μήνες μυστικής διπλωματίας, ο κ. Τσίπρας συμφώνησε με τον κ. Ζάεφ να υπογράψει μια διακρατική συμφωνία για την επίλυση της εκκρεμότητας με τη γείτονα χώρα. Το έκανε αφού περιφρόνησε τον ελληνικό λαό και τις ευαισθησίες του και αφού αγνώρισε προκλητικά σύσσωμη την αντιπολίτευση και την Ελληνική Βουλή. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία πολιτική νομοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα υπογράφοντας μια συμφωνία η οποία δεν έχει τη στήριξη της ίδιας της κυβέρνησής του. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία και συνιστά προσβολή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Θα ενημερώσω άμεσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θεσμικό εγγυητή του πολιτεύματος, για αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη. Για την ουσία της συμφωνίας και με βάση αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζουμε και ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, έχω να πω μόνο τούτο. Αποδοχή της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας συνιστούν μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση. Η λύση που συμφωνήθηκε είναι μια κακή συμφωνία. Έρχεται σε αντίθεση με την πλειονότητα των Ελλήνων. Αυτό κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται ή ακόμα χειρότερα δεν τους ενδιαφέρει να το αντιληφθούν. Είναι οι ίδιοι προς το παρελθόν δεν είχαν καμία αντίρρηση να ονομάζεται γειτονική χώρα Μακεδονία σκέτο. Επιπλέον, μια κακή συμφωνία προσφέρει έδαφος σε περιθωριακά στοιχεία να πλειοδοτήσουν σε κάλπικο εθνικισμό. Κάτι που δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Αρκετές πληγές πρέπει να επουλώσουμε ως χώρα. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε άλλη μία, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Δική μου προτεραιότητα είναι να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στη διαφύλαξη της ενότητας του ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω, δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Το πρόβλημα των Σκοπίων δεν μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα της Ελλάδος. Καλό τον κύριο Τσίπρα να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Ακούσαμε λοιπόν τις θέσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και πάμε τώρα να ακούσουμε και τη θέση του Πάνου Καμένου. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμένος, υπογράμμισε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ότι το κόμμα του δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία για το Σκοπιανό, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση που έρθει το θέμα στη Βουλή θα θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ εκτίμησε ότι η επικείμενη συμφωνία για το Σκοπιανό δεν πρόκειται να περάσει από τη Βουλή των Σκοπίων, ούτε από ενδεχόμενο δημοψήφισμα στην γειτονική χώρα. Όσο αφορά στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι πριν έρθει για κύρωση η συμφωνία στη Βουλή, θα πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για να αλλάξει την απόφαση του 1992. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο. Δεν έχει καμία ισχύ μέχρι ζώτου. Πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή των Σκοπίων. Γίνει δημοψήφισμα, εγκρίνει ο λαός της Σφύρων τη συμφωνία, επανέλθει στη Βουλή των Σκοπίων με τα 2/3 και αν όλα αυτά ολοκληρωθούν, τότε θα έρθει στη Βουλή προσκύρωση ή θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία θα αποφασιστεί τότε. Η δική μας θέση είναι ότι πριν από οποιοδήποτε τέτοιο θέμα και να προκύψει, αν δηλαδή γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να συγκληθεί και Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να αλλάξει την απόφαση του 1992 υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από τους όρους τους οποίους εχθές ενημερώθηκα από τον κύριο Κοτζιά, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η συμφωνία αυτή να γίνει δεκτή είτε από δημοψήφισμα είτε από την πλειοψηφία της Βουλής των Σκοπίων. Η Ελλάδα όμως έχει από αυτή τη διαπραγμάτευση κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει κερδίσει καταρχήν
στη διεθνή κοινή γνώμη ότι δεν είναι αυτή η οποία αποκόπτει την ευρωπαϊκή ή την ευρωατλαντική πορεία των Σκοπίων. Η Ελλάδα δεν είναι το πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία πήγε σε διαπραγματεύσεις με θέσεις που μπορεί εμείς να διαφωνούμε, αλλά θέσεις οι οποίες ήταν προς την κατεύθυνση της λύσης, και εκείνος που αρνείται μέχρι σήμερα είναι το κράτος των Σκοπίων, η Φύρομ, και πιθανώς, όπως τουλάχιστον εγώ ρισκάρω να το δημόσια να το ομολογήσω, και ο λαός Φύρομ, ο οποίος θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθεί αυτή τη συμφωνία που περιέχει λεπτομέρειες που θα σας γίνουν γνωστές μετά από την σημερινή συζήτηση του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και καλό και τα άλλα κόμματα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, και ιδίως στη Νέα Δημοκρατία. Και ιδίως εκείνους που στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι διαφωνούν με την πρόταση Καραμαλή. Να πούν από τώρα εάν θα ψηφίσουν ή όχι τη συμφωνία. Διότι από τη μια μεριά έχουμε τη θέση της κυρίας Μπακογιάννη και από την άλλη μεριά έχουμε τη θέση του Αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς δεν την ψηφίζουμε. Ό,τι και αν περιέχει, από τη στιγμή που θα υπάρχει το όνομα Μακεδονία και όρος Μακεδονία μέσα. Εάν η Νέα Δημοκρατία θέλει δημοσίως να πάρει θέση, οφείλει να πάρει θέση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θέλω να σας πω ακόμα άλλα δύο πράγματα. Είμαστε σε μία φάση πλέον της διακυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα κρατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο. Άρα μιλάμε ότι μπορεί να πάμε και μετά τις εκλογές στη διαδικασία της πιθανής κύρωσης, σε περίπτωση που γίνουν όλα αυτά τα οποία προείπαμε. Έχουμε όμως άλλα δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η απόφαση της 21ης Ιουνίου για την έξοδο από την εποχή των μνημονίων. Θέλω λοιπόν να σας πω, και έχω την άδεια να σας το πω αυτό από τη μεριά και του Πρωθυπουργού, ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε εξαιρετικά καλά. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, αλλά πάντως μετά τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα θα έχει βγει από την εποχή των μνημονίων για πάντα. Και αυτό ήταν και ένας από τους κύριους λόγους και ιδρύσεως των Ανεξάρτητων Ελλήνων και από τους κύριους λόγους που αποφασίσαμε να κάνουμε την κυβέρνηση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, που θέλω να πω ότι αυτή η συνεργασία μέχρι τώρα είναι μια έντιμη συνεργασία, μια συνεργασία στην οποία ο καθένας έχει κρατήσει τις δικές του κόκκινες γραμμές.